Από το στρατό δεχτήκαμε επιστροφή αιχμαλώτων. Μεγάλος αριθμός. Και κακός που δεν τον αναφέρω τον αριθμό, τέλος πάντων. Πολύ μεγάλος αριθμός των αιχμαλώτων, ειδικά στο βόρειο μέτωπο, με την αιχμαλωσία του Τρικούπη, από τους οποίους στο σύνολο περίπου 10.000 μόνο γύρισαν. Δεν γύρισαν παραπάνω. Χοντρικώς μιλάμε τώρα. Όχι μόνο για στρατό, αλλά και για αιχμαλώτους. Αιχμάλωτος των Τούρκων σημαίνει 99% θάνατος. Παναγιά μου, Βουρλιωτίνα, αϊ χαραλάμπη μου, αξίωσέ με να τον ξαναδώ και πάρε με την ίδια στιγμή. Η δυστυχία αντέχεται, η απουσία του όχι. Αδερφός του πατέρα μου, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος σε αυτή την εκστρατεία και ο οποίος μου περιέγραφε με τα πιο μαύρα χρώματα το τι υπέστησαν στα στρατόπεδα, τα λεγόμενα στρατόπεδα αιχμαλώτων. Με μια κουταλιά μπλιγούρι όλη την ημέρα, με ένα κομμάτι ψωμί το πέταγαν μέσα και ορμούσαν πάνω ποιος θα το πρωτοπάρει ένα ψωμί για να το μοιραστεί, με βασανιστήρια, με ξύλο, με ταπεινώσεις, με ανίποτα μαρτύρια, υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί τον 1-1,5 χρόνο που έμειναν αιχμάλωτοι, διότι το 24 φέθηκαν αιχμάλωτοι με τη συνθήκη και επέστρεψαν πίσω. Ήταν άνθρωπος 70-80 χρονών και δεν μπορούσε να ξεχάσει το μαρτύριο και ξυπνούσε τον ύπνο του ενθυμούμενο στα μαρτύρια τα οποία πέρασαν στα τουρκικά στρατόπεδα αιχμάλωτων. Οι παλινοστούντες ήταν 1.781 αξιωματικοί και 34.000 στρατιώτες. Από τους άλλους όμως, τους πολίτες, τον άμαχο πληθυσμό, γυναικόπαιδα, τα οποία συνελήφθησαν, οι πολίτες οι οποίοι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, από αυτούς μόνο 340, από τις χιλιάδες μόνο 340 επέζησαν και επέστρεψαν.